Μικρή αλλά πολύ διδακτική είναι, αγαπητοί μου, η παραβολή του άφρονος πλουσίου που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας. Την αφορμή στον Κύριο για να πει την παραβολή αυτή την έδωσε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πλησίασε τον Κύριο και του ζήτησε να επέμβει για να δώσει λύση στη φιλονικία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αυτού και του αδελφού του για τη διανομή της πατρικής κληρονομιάς. Ο Κύριος αρνήθηκε να διευθετήσει την κληρονομική αυτή υπόθεση και επειδή διέκρινε ότι το πάθος της πλεονεξίας είχε εμφυλοχωρήσει στις ψυχές των δύο αδελφών, θέλοντας να ωφελήσει και αυτούς αλλά και όσους τον άκουγαν, είπε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Τα χωράφια κάποιου πλουσίου, είπε λοιπόν ο Κύριος, απέδωσαν κάποτε άφθονη σοδειά και μεγάλη παραγωγή. Αντί όμως ο άνθρωπος αυτός να ευχαριστήσει το Θεό και να ευχαριστηθεί και ο ίδιος για την εφορία αυτή, συλλογιζόταν μέσα του και αγωνιούσε λέγοντας: «Τι να κάνω, διότι δεν έχω που να μαζέψω τους καρπούς των χωραφιών μου που μου περισσεύουν». Τελικά, ύστερα από πολλή σκέψη και συλλογισμό, είπε: «Αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες και πιο ευρύχωρες και θα μαζέψω εκεί όλη μου τη σοδειά και τα αγαθά. Και αφού το κάνω αυτό, θα πω στην ψυχή μου: ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά που είναι αποθηκευμένα και σου φθάνουν για πολλά χρόνια. Μη σκοτίζεσαι πλέον για τίποτε, αλλά απόλαυσε μία ζωή αναπαυτική. Φάγε, πιες και γέμισε με χαρά». Αφού όμως τα ετοίμασε όλα αυτά, πριν ακόμα προφτάσει να ψήσει στην ψυχή του τα όσα σχεδίαζε, του είπε ο Θεός: «Άμυαλε και ανόητε άνθρωπε, που στήριξες την ευτυχία σου μόνο στις απολαύσεις της σκυλιάς και νόμισες ότι η μακροζωία σου εξαρτιόταν από τα πλούτη σου και όχι από εμένα. Τη νύχτα αυτή οι φοβεροί δαίμονες απαιτούν να πάρουν την ψυχή σου. Σε λίγο θα πεθάνεις. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες και αποθήκευσες, σε ποιον θα ανήκουν?» Και ο Κύριος έκλεισε την παραβολή λέγοντας: «Ούτως ο θησαυρίζωνε αυτό και μη εις θεών πλουτών». Έτσι δηλαδή θα πάθει και τέτοιο τέλος θα έχει εκείνος που θησαυρίζει για τον εαυτό του, για να απολαμβάνει εγωιστικά αυτός και μόνο τα αγαθά της γης και δεν πλουτίζει κατά Θεόν. Δεν αποταμιεύει δηλαδή στον ουρανό θησαυρούς πνευματικούς, στους οποίους και ευαρεστείται ο Θεός. Πολλές φορές ο Κύριος αναφέρθηκε στο θέμα του πλουτισμού, και αυτό διότι, όπως θα δούμε, ο πλούτος μπορεί να γίνει μία παγίδα για τον άνθρωπο, ένα εμπόδιο που θα ανακόψει την πορεία του προς τον πραγματικό του σκοπό, που δεν είναι άλλος από την είσοδό του στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο πλούτος από μόνος του δεν είναι κάτι κακό, εφόσον δεν γίνεται στα χέρια του ανθρώπου εργαλείο αδικίας. Έχουμε παραδείγματα πλουσίων οι οποίοι διαχειρίστηκαν σωστά τον πλούτο τους και εισήλθαν στην Βασιλεία του Θεού, με χαρακτηριστικότερο πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη, τον Αβραάμ, αλλά και τον πολύ αθλό Ιώβ. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν πολύ πλούσιοι. Έκαναν όμως σωστή χρήση του πλούτου και έτσι δεν στάθηκαν τα χρήματά τους εμπόδιο στην πορεία τους προς τον ουρανό. Ο ίδιος ο Κύριος μάλιστα στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου ταύτισε τον παράδεισο με τους κόλπους του Αβραάμ, την αγκαλιά του Αβραάμ δηλαδή. Έτσι λοιπόν η χρήση του πλούτου και η στάση που θα πάρει ο άνθρωπος απέναντί του μπορεί να τον οδηγήσει τελικά στην καταστροφή. Το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα στη συμπεριφορά του πλουσίου της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Ο άνθρωπος αυτός, ως γνώμονα της ζωής του, είχε μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Σκεφτόταν ληστικά και συμφεροντολογικά. Όταν τα χωράφια του απέδωσαν άφθονη σοδειά,
Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν πώς να φυλάξει τους καρπούς των χωραφιών του, τους οποίους θεωρούσε απολύτως και αποκλειστικά δικούς του. Αποφάσισε λοιπόν να γκρεμίσει τις παλιές του αποθήκες και να φτιάξει νέες, μεγαλύτερες, που θα χωρούσαν όλους τους καρπούς. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου αυτού να προσφέρει κάτι από τα αγαθά του στους πτωχούς. Δεν τον ενδιέφερε τι έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Κοιτούσε εγωιστικά μόνο τον εαυτό του και ήθελε να εξασφαλίσει τη ζωή του και την καλοπέρασή του. Όλη του την ελπίδα την είχε στηρίξει στα πλούτη του και αυτά ήταν το καύχημά του. Τους ανθρώπους όμως που έτσι σκέφτονται και κινούνται έρχεται να ελέγξει με δρυμύτητα ο Κύριος μέσα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει εκεί ο Κύριος στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικίας: «Λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω, και ουκ είδας ότι σύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός». Λες δηλαδή ότι είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη κανέναν, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι πραγματικά ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Ο λόγος αυτός του Κυρίου είναι ένας πραγματικός καταπέλτης που μας κάνει να αναθεωρήσουμε αυτά που πιθανώς θα πιστεύαμε για τον πλούτο, ότι δηλαδή αυτός που τον κατέχει είναι ευτυχισμένος και δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Αυτόν που όλοι θα τον ζήλευαν για τα πλούτη του και θα ήθελαν να είναι στη θέση του, ο Κύριος τον αποκαλεί ταλέπορο και ελεηνό και φτωχό. Γιατί? Διότι δεν είχε την ελπίδα του στο Θεό, αλλά στα πλούτη του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον μαθητή του τον Τιμόθεο: «Της πλουσίης εν τον είναι αιώνη παράγγελε μη υψηλοφρονήν, μη δε ελπικαίνε επί πλούτου αδειλότητη, αλλά εν το Θεό το ζώντι». Αυτούς δηλαδή που είναι πλούσιοι στην παρούσα ζωή, να τους προτρέπεις να μην υψηλοφρονούν, να μην υπερηφανεύονται, επειδή ο πλούτος γεννά συνήθως την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Αντιθέτως δε την ελπίδα τους να την έχουν μόνο στο Θεό. Ο πλούτος γίνεται σαν ένας μαγνήτης, ο οποίος έλκει την καρδιά του ανθρώπου στη ματαιότητα. Όσα πλούτη και να έχει κανείς, η πλεονεξία τον σπρώχνει να αποκτήσει ακόμα περισσότερα, για να μπορεί να τα ξοδεύει στις ειδονές και στην ασωτεία. Και μέσα στην όλη αυτή κατάσταση ο άνθρωπος ξεχνάει τελικά το Θεό. Η καρδιά του προσκολάται στον πλούτο και σε αυτόν έχει όλη του την ελπίδα. Αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος και η μεγάλη παγίδα του πλούτου, αφού οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τον άνθρωπο που έτσι σκέφτεται στην απώλεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πλουσίους να μην υψηλοφρονούν και να μην ελπίζουν και να ελπίζουν μόνο στον ζωντανό Θεό και όχι στα πλούτη τους. Είναι αξιοπρόσεκτο όμως ότι στην προτροπή του αυτή ο Απόστολος αναφέρεται στους πλουσίους εν τον ίν αιώνη, στους πλουσίους δηλαδή του παρόντος και προσκαίρου αιώνος. Άρα λοιπόν, όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, υπάρχουν και άλλοι πλούσιοι στον μέλλοντα αιώνα, και αυτοί δεν είναι παρά οι δίκαιοι και οι άγιοι. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος άλλωστε μας προτρέπει να μην μαζεύουμε για τον εαυτό μας θησαυρούς πάνω στη γη, αλλά να μαζεύουμε θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος, ούτε η σαπίλα, ούτε η σκουριά αφανίζουν τους θησαυρούς αυτούς, και όπου οι κλέφτες δεν τρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων, ούτε κλέβουν. Αλλά και στον επίσκοπο Λαοδικίας, τον οποίο όπως είδαμε προηγουμένως ο Κύριος τον ήλεγξε, στη συνέχεια τον συμβουλεύει με τα εξής λόγια: «Συμβουλεύω σοι αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπειρωμένων εκ πυρός ή να πλουτίσεις». Σε συμβουλεύω δηλαδή να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρό για να πλουτίσεις. Θέλει λοιπόν ο Θεός να πλουτίσουμε, αλλά όχι με πλούτο υλικό,
με πλούτο που φθήρεται και οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Και ποιος είναι αυτός ο χρυσός που ο Κύριος μας συμβουλεύει να αγοράσουμε από αυτόν για να πλουτίσουμε? Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πολύτιμος θησαυρός που όταν τον βρίσκει κάποιος ξεπουλάει τα πάντα προκειμένου να αγοράσει τον αγρό εκείνος τον οποίο είναι κρυμμένος ο θησαυρός αυτός. Ο Χριστός είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης που ο άνθρωπος που τον βρήκε ξεπουλάει όλα τα προηγούμενα μαργαριτάρια του για να αγοράσει αυτόν τον έναν και πολύτιμο μαργαρίτη. Για να το κατανοήσουμε όμως αυτό πρέπει να αποκτήσουμε άλλα μάτια. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Κύριος την Αποκάλυψη να συμβουλεύει τον Επίσκοπο Λαοδικίας και στο πρόσωπο εκείνου όλους τους χριστιανούς ανά τους αιώνες με τα εξής λόγια. Συμβουλεύωση, αγοράσε παρεμού κολύριον ή να εν χρήση τους οφθαλμού σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω δηλαδή να αγοράσεις από εμένα κολύριο για να βάλεις στα μάτια σου για να βλέπεις. Και το κολύριο αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίνει στον πιστό άλλα μάτια, ώστε να καταλαβαίνει ποιος είναι ο αληθινός πλούτος τον οποίο πρέπει να θησαυρίζει. Αυτά τα μάτια είχε ο προφήτης Μωυσής, γι' αυτό και όπως λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή του, προτίμησε να κακοπαθεί μαζί με το λαό του Θεού παρά να ζει άνετα και με τιμές ως άρχοντας. Μίζωνα πλούτο ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Θεώρησε δηλαδή μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού. Και ποιος είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός. Πλούτος αληθινός λοιπόν του χριστιανού δεν είναι παρά ο Σταυρός του Κυρίου. Οι κοσμικοί άνθρωποι καυχόνται για τον πλούτο τους. Ο αληθινός χριστιανός όμως, καύχημά του δεν έχει τον πλούτο, αλλά το Σταυρό του Χριστού. Εμή δε μη γένετο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει και πάλι ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Ποτέ δηλαδή να μην συμβεί να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πλούτος και καύχημα του χριστιανού είναι ο Σταυρός του Κυρίου, δια του οποίου λαμβάνει την αιώνια σωτηρία. Πλούτος είναι ακόμα για το χριστιανό ο φόβος του Θεού και η ευσέβεια. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας, λέει και πάλι ο Απόστολος. Είναι δηλαδή πηγή μεγάλου πλουτισμού η ευσέβεια όταν συνοδεύεται από την ολιγάρκεια. Η πλεονεξία είναι αυτή που οδηγεί τους κοσμικούς ανθρώπους στο να θέλουν να αποκτούν υλικά αγαθά και να πλουτίζουν. Η ευσέβεια και η ολιγάρκεια από την άλλη είναι η πηγή του καταθεών πλουτισμού του χριστιανού. Πλούσιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι εκείνος που κατέχει πολλά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από πολλά. Τούτο μάλιστα πλούτος, το μη δίσθε πλούτου. Αυτός δηλαδή είναι πλούτος, το να μην έχει κανείς την ανάγκη του πλούτου, να είναι δηλαδή ολιγαρκής. Και όταν η ολιγάρκεια συνυπάρχει με την ευσέβεια, τότε ο άνθρωπος γίνεται όντως πλούσιος. Δεν σταματάει όμως εδώ ο πνευματικός, ο καταθεόν πλούτος. Καταθεόν πλούτος η κτήση των αρετών, γράφει ο Ζυγαβηνός, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Καταθεόν πλούτος δηλαδή είναι η απόκτηση των αρετών. Αυτός είναι ο θησαυρός που ο Θεός ευαρεστείται να μας βλέπει να τον συγκεντρώνουμε με απληστία. Οι αρετές και τα καλά έργα είναι αυτά που εν ημέρα κρίσεως θα σταθούν συνήγοροι μας σε εκείνο το φοβερό δικαστήριο που μας περιμένει και όχι ο υλικός πλούτος, ο οποίος θα είναι κατήγορός μας εφόσον δεν τον διαχειριστούμε όπως θέλει ο Θεός. Αγαπητοί μου, ο Κύριος μας με την παραβολή του άφρονους πλουσίου που ακούσαμε σήμερα θέλει να μας αφυπνίσει και να μας κάνει να τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στο θέμα του πλουτισμού.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανών, επιθυμούν να πλουτίσουν και να αποκτήσουν πολλά αγαθά για να ζουν άνετα. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι με τον τρόπο αυτό βάζουν τον εαυτό τους σε ένα μεγάλο πειρασμό. Οι δε βουλόμενοι πλουτίν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν, γράφει πάνω σε αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να γίνουν πλούσιοι πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και την απώλεια. Και μάλιστα, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είπε ο Απόστολος «αυτοί που είναι πλούσιοι», αλλά «αυτοί που θέλουν να πλουτίσουν», δείχνοντας ότι και μόνο η επιθυμία του πλούτου βάζει τον άνθρωπο σε πειρασμό και περιπέτεια, βυθίζοντάς τον στην απώλεια. Ο πλούτος δεν είναι αυτός καθεαυτόν ούτε κακός ούτε καλός. Η ξεπεσμένη όμως καρδιά του ανθρώπου εύκολα προσκολάται σε αυτόν και ρίχνεται έτσι σε ένα άπειρο πέλαγος πειρασμών και παγίδων. Και είναι πραγματικά αμφίβολο αν θα μπορέσει τελικά ο άνθρωπος να ξεπεράσει τους πειρασμούς αυτούς και να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε κάποτε στους μαθητές του «Πώς δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού». Αντί λοιπόν να συγκεντρώνουμε υλικούς θησαυρούς, ο Θεός θέλει να συγκεντρώνουμε πνευματικούς θησαυρούς. Να μην θησαυρίζουμε για τον εαυτό μας, αλλά να πλουτίζουμε κατά Θεόν. Και ο αναφέρετος αυτός πλούτος είναι η αγιότητα. Είναι ο φόβος του Θεού. Είναι η ευσέβεια που συνοδεύεται από την ολιγάρχεια. Είναι η καλλιέργεια των αρετών και με μία λέξη είναι ο σταυρός. Αυτός είναι ο πλούτος μας και αυτός είναι το καύχημά μας. Αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε τον πλούτο αυτό, τότε ταυτόχρονα θα έχουμε αποκτήσει και έναν άλλο, πολυτιμότερο θησαυρό. Θα έχουμε αποκτήσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και μαζί Του θα συμβασιλεύσουμε στην αιώνια και ατελεύτητο Βασιλεία Του, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.